Είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα οικολογικά. Έχει γίνει τόση διαφήμιση ώστε να φαίνονται έτσι. Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, θα εξεταστεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση για την παραγωγή του και η περιβαλλοντική επιβάρυνση για να παράγεται ηλεκτρική ενέργεια για να κινούνται. Από πού έρχεται η ενέργεια για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, Έρχεται από ένα ηλεκτρικό σταθμό αντί από έναν σταθμό βενζίνη. Ο ηλεκτρικό σταθμό μπορεί να καίει κάρβουνο για να παράξει ενέργεια. Είναι να χρησιμοποιεί ολικά. Αν σε ένα δάσο ή πολύ περισσότερο σε περιοχή Natura εγκατασταθούν ολικά, η περιοχή θα αλλάξει προ το χειρότερο. Πώ θα γίνει αυτό, Μια αιωλική γεννήτρια σκοτώνει περίπου 2 πτηνά το χρόνο. Αλλά αν είναι σε περιοχή που κυνηγούν και φωλιάζουν τα πτηνά, ο κίνδυνο πρόσκρουση για τα αρπακτικά πτηνά είναι μεγαλύτερο. Επίση, έχει παρατηρηθεί επειδή δεν κινούνται συνέχεια οι τα πτηνά να προσπαθούν να φωλιάσουν σε αυτέ. Συνήθως γίνεται υποεκτίμηση των θανάτων των πτηνών εξαιτία του νόμου. Δεν ορίζει ο νόμος να γίνεται παρατήρηση καθημερινά για θανάτους πτηνών. Επίσης μπορεί κάποια πτηνά να εξοντονιστούν πιο μακριά από το σημείο που ορίζεται για αναζήτηση ή να πετάξουν πιο μακριά τραυματισμένα. Επιπλέον τα αιωλικά πάρκα μπορούν να λειτουργήσουν ως φραγμός στις μετακινήσεις πουλιών. Έτσι σταματάει η περιοχή να είναι βιότοπος με αρπακτικά πτηνά, τι να που τρώνε καρπού και άλλα ζώα που τρέφονται με πτηνά. Επίση, αν γίνει η τρύπα στο βουνό, το βουνό αλλάζει για πάντα. Και σε πολλέ περιπτώσει, μετά τη λήξη λειτουργία του αιωλικού, δεν υπάρχει σχέδιο απεγκατάσταση. Έτσι, το δάσο υποβαθμίζεται και μπορεί να συνεργαστεί η αξιοποίησή του προ το χειρότερο και με άλλου τρόπου. Από την άλλη, τα φωτοβολταϊκά δεν τα προωθούν ενώ δεν δημιουργούν αυτό πρόβλημα. Πώ μπορούν τα φωτοβολταϊκά να χρησιμοποιηθούν, θα μπορούσαν να μπουν σε ταρά τη σπιτιών έτσι, δεν θα έπιαναν επιπλέον χώρο και τα σπίτια θα γινόταν περισσότερο αυτόνομα και οικολογικά. Όπω φαίνεται, η περιβαλλοντική επιβάρυνση παραγωγή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι μεγαλύτερη από τα συμβατικά, γιατί υπάρχει μπαταρία σε αυτή την εξίσωση. Η περιβαλλοντική επιβάρυνση είναι 15 με 70% μεγαλύτερη. Εξαρτάται από το μέγεθο τη μπαταρία, για την κατασκευή τη χρειάζονται σπάνια μέταλλα. Η μπαταρία μπορεί να ανακυκλωθεί, μα ενημερώνουν οι εταιρείε. Αλλά δεν μα λένε αν είναι υποχρεωμένη η κάθε εταιρεία να την ανακυκλώσει ή να επαναχρησιμοποιήσει ό,τι λειτουργεί ω powerbank για παράδειγμα. Όλες οι μπαταρίες λιθίου πρέπει να ανακυκλώνονται στην πηγή και να μην αναμειχνύονται με τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα ή σκουπίδια. Γιατί μετά η διαλογή κοστίζει πολύ και γι' αυτό δεν γίνεται. Δυστυχώ, αυτή τη στιγμή το 95% των μπαταριών λιθίου που προέρχονται από κινητά και άλλε συσκευέ καταλήγουν στη χωματερή. Και όπω συνεχίζεται η αποσύνθεσή του, εκλείουν τοξικά αέρια και κάνουν εκρήξει. Επίση, οι κατασκευαστέ μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων δίνουν πολύ γενικέ πληροφορίε για τα συστατικά των μπαταριών του σε εταιρείε ανακύκλωση όταν τα στέλνουν οι διοκτήτε των αυτοκινήτων. Είναι πρόβλημα το να μην ξέρουν ακριβώ τη σύνθεση τη μπαταρία που μεταφέρουν ώστε να μπορούν να την ανακυκλώσουν με ασφάλεια. Επίση, είναι δύσκολη η αποσυναρμολόγηση τη μπαταρία. Δεν είναι σίγουρο ότι τουλάχιστον οι μπαταρίε των αμαξιών ανακυκλώνονται ή επαναχρησιμοποιείται ό,τι λειτουργεί. Όχι γιατί δεν γίνεται αλλά επειδή δεν γίνεται προσπάθεια από όλε τι εταιρείε που παράγουν τα ηλεκτρικά αμάξια. Και δεν υπάρχει και ενημέρωση για το ποιο τελικά ποσοστό μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Αρνητικό είναι ότι οι μπαταρίε χαλάν μέχρι να κάνει απόσβεση από την κατανάλωση πόρων για να παραχτούν. Αυτή η μόδα να αγοράσουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή πατίνια είναι αλλαγή στην αγορά τη κατανάλωση και όχι κάτι οικολογικό. Το επιχείρημα είναι ότι αυτή είναι ανανεώσιμη ενέργεια, ενώ άλλη η άλλη βρώμικη ενέργεια. Αλλά δεν ισχύει. Παραπάνω σα εξήγησα πώ οι ανεμογεννήτριε μπορούν να αλλάξουν τελείω έναν βιότοπο, μειώνοντα την βιοποικιλότητα. Ακόμα και κάποιο να ήθελε να αγοράσει ένα ηλεκτρικό αμάξι είναι πολύ ακριβό. Α αναρωτηθούμε γιατί να είναι πιο ακριβό. Χρειάζεται περισσότερου πόρου για να παραχθεί από ένα συμβατικό. Γιατί δεν βγάζει νόημα οικονομικά η παραγωγή του. Μια αυτοκινητοβιομηχανία είναι οικονομία κλίμακα. Μπορεί να κάνει καλέ τιμέ στα αυτοκίνητά τη, αλλά επειδή τα υλικά τη μπαταρία είναι δυσέβρετα, μέταλλα, και χρειάζεται πολλή δουλειά για να βγει μια μικρή ποσότητα από μια μεγάλη εξκαφή, κατά την οποία θα βγουν άχρηστα και τοξικά υλικά σε ποσοστό άνω του 90%, έτσι δεν θα μπορέσει ποτέ να δώσει χαμηλότερε τιμέ σε αυτά τα αυτοκίνητα. Αυτό που ακούγεται είναι ότι δεν δίνει χαμηλότερε τιμέ επειδή ακόμα είναι μικρή αγορά. Όμω δεν ισχύει. Στη Σουηδία έχει φτάσει το ποσοστό ηλεκτρικών αμαξιών στο 27%. Αλλά οι τιμέ των αυτοκινήτων δεν πέφτουν. Πώ όμω έφτασε σε αυτό το ποσοστό? Με επιδότηση τη κυβέρνηση, που άρχισε το 2018 και έκτοτε αυξήθηκε. Γιατί εκλείουν κατά τη λειτουργία του λιγότερο από 70 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο. Αλλά αυτό είναι τελείω παραπλανητικό, αν σκεφτεί τα παραπάνω. Έτσι, όποιο αγοράσει η ηλεκτρικό αμάξι, θα έχει μείωση φόρων και θα πάρει 5.000 ευρώ επιδότηση. Ενώ όποιο αγοράσει συμβατικό, θα έχει αύξηση. Έτσι, φαίνεται σαν κάτι θετικό. Αλλά όλοι είναι αναγκασμένοι να αγοράσουν τα πολυδιαφημισμένα, ακριβά, όχι και τόσο οικολογικά ηλεκτρικά αμάξια για να βοηθήσουν τι πολυεθνικέ αρκούδε. Αλλιώ θα πρέπει να βάζουν κάθε χρόνο πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, γιατί δεν επέλεξαν την καθαρή ενέργεια. Μια άλλη έρευνα λέει ότι ακόμα και το 1 τρίτο των αμαξιών να γίνουν ηλεκτρικά, η μείωση του διοξιδίου του άνθρακα στον αέρα θα είναι ελάχιστη. Τέτοιε πολιτικέ έχουν υιοθετήσει όλα τα κράτη που έχουν αυξήσει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κάτι ακόμα για την καθαρή ενέργεια. Τα αεολικά χρειάζονται εγκαταστάσει που μαζεύεται η ενέργεια που παράγουν διοξείδιο του άνθρακα. Που το διοξείδιο του άνθρακα δεν είναι το χειρότερο αέριο γενικά, αλλά το λέω επειδή υποτίθεται το μειώνουν. Και όπω μπορεί να το περίμενε, ούτε αυτά είναι προτιμητέα από του επενδυτέ. Χωρί την χρηματοδότηση του κράτου. Λόγω του ότι παράγουν λίγη ενέργεια και έχουν μεγάλο κόστο. Ενώ προτιμούνται τα φωτοβολταϊκά γιατί κοστίζουν λιγότερο για να εγκατασταθούν δεν καταστρέφουν το περιβάλλον και βγάζουν αρκετή ενέργεια για να δικαιολογηθεί η επένδυση σε αυτά. Ακόμα υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα με τα αιωλικά. Μειώνουν τι βροχοπτώσει, εμποδίζουν τη χαμηλή νέφωση και του υδρατμού, οι υδρατμοί κοντά στην επιφάνεια του εδάφου συντηρούν την πανίδα και τη χλωρίδα. Αν η εδαφική ζώνη είναι ξερή, το νερό ανεβαίνει τριχοειδώς και εξατμίζεται. Τα είδη βροχών που εμποδίζουν είναι τοπικέ βροχέ, τι οποίε οι μετεωρολόγοι τι ονομάζουν κατακόρυφη ή ωραιογραφική μεταφορά. Λιγότεροι δρατμοί καταφέρουν να συμπυκνωθούν και να γίνουν βροχή. Τώρα θα μιλήσουμε λίγο συγκεκριμένα για την Τίνου. Το έδαφο τη Τίνου είναι μικρή συλλεκτική ικανότητα νερού, αλλά έχει καλή κυκλοφορία στο εσωτερικό του όταν συλλεχθεί. Οι ανεμογεννήτριε θα μειώσουν τη δυνατότητα να συλλεχτεί νερό στο έδαφο συστήνου. Τίνου. Επίση, οι ΔΕΗ θα είναι υποχρεωμένοι να αγοράσει το ρεύμα, οπότε σίγουρο κέρδο από την πόλη. Όποτε παράγεται, γιατί δεν έχει συνέχεια αέρα οπότε δεν θα καταφέρουν να αυτονομηθούν, οπότε πόσο επί 100 τελικά θα είναι το ρεύμα που θα κερδίσουν από τα αιωλικά ή κάτι γιατί ξέρουμε ότι θα χάσουν. Αυτά για σήμερα, για το τι είναι θετικό για το περιβάλλον, γιατί διαφημίζεται το τέτοιο. Να είστε καλά, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο.